Είναι απαράδεκτη η επίθεση. Δεν είναι ο εισαγγελέας προϊστάμενος. Να μιλήσουμε. Ας μη σπηλώνουμε έναν αγώνα που έχει δίκαια αιτήματα. Δεν το σπήλωσε κανένας αυτόν τον αγώνα. Όλη η λογική που λέει γιατί χτύπησαν τα ΜΑΤ για διάφορους λόγους, γιατί Μεσογείο έχουν απαντήσει οι ίδιοι να εργαζόμενοι. Στην ουσία. Και να μείνουμε στην να ουσία. Μείνουμε στην ουσία. Να μείνουμε στην ουσία στην οποία είναι. Να τελειώσω. Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Κουνάτε το δάχτυλο ως κυβέρνηση, έτσι, όχι εσείς προσωπικά εννοείται. Και άλλοι που λένε εποχική ήταν, θα πρέπει να το γνωρίζουν ότι φτάνει η ώρα που κάποια στιγμή τελειώνει η σύμβασή σου. Σε ποιους τα λένε αυτά? Σε αυτούς που δώσανε τη ζωή τους, μέχρι και τη ζωή τους, όλο το καλοκαίρι. Τους καμαρώνανε, ο κόσμος τους βοήθαγε, τους στήριζε. Όλοι μας τους στηρίζουν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Με πολλές ελλείψεις, και με πολλά προβλήματα, με πολύ, με πολύ εντατικούς ρυθμούς και όχι με την αντίστοιχη αναγνώριση από το κράτος για αυτό που κάνουνε. Και καλύπτοντας, να το πούμε, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Λέτε τη μισή αλήθεια όμως. Θα σας την πω ολόκληρη, θα περιμένετε ένα λεπτό. Την ίδια ώρα που κουνάμε στο δάχτυλο και τους λέμε, θα έπρεπε να ξέρετε και να έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας, που ξέρουμε τη ζούγκλα της αγοράς, το κράτος, η κυβέρνηση, η οποία τη μέρα που ξυλοκοπούσε τους, και σακάτευε τους εποχικούς πυροσβέστες μέσα στο Υπουργείο και δεν έκανε δεκτά τα αιτήματά τους, έδινε παράταση στην αντιπυρική περίοδο την ίδια μέρα. Η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει καραμέλα την κλιματική αλλαγή και την αναγκαιότητα, δεν είναι το θέμα μόνο να συζητήσουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τι μέτρα παίρνεις σε αυτές τις συνθήκες? Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπουμε τι γίνεται που παίρνουμε και είναι ολοκληρωμένα. Λοιπόν, η πρόσληψη αυτών των πυροσβεστών δεν είναι καθόλου ελάχιστο. Εκατόν κάτι άνθρωποι παρουσιάζεται είναι. Παρουσιάζεται τη τα μισή κενά αλήθεια. Είναι 4.000 οργανικά κενά, 3.600. Βγάλτε τον εξοπλισμό, τις υποδομές, όλα τα μηχανικά μέσα που χρειάζεται. Να μιλήσουμε με αριθμούς. Να μιλήσουμε πόσους πυροσβέστες παραλάβαμε. Να μιλήσουμε για το γιατί το κάνετε αυτό. 13.000 και δεν είναι μόνο η δικιά σας κυβέρνηση. Φτάσαμε στους 15 και στο τέλος του 27 θα είναι 18.000. 18.000 μαζί με τους εποχικούς. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Και να πούμε επίσης ότι σε όλες τις 20 ώρα που δουλεύουν, που δεν φτάνουν για να δουλεύει ένας άνθρωπος 3-4 μέρες, δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν. Και η προετοιμασία και για την αντιπυρική περίοδο. Ναι. Το ζήτημα, απλά να πω, η ουσία, επειδή λέτε, έχει και την άλλη. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γιατί για αυτά, για εσάς, είναι κόστος, κόστος όλο το. Και είναι πολύ το χρήμα που συγκεντρώνεται. Τα πλεονάσματα πια βαράνε κόκκινο. Τα κέρδη είναι πάρα πολύ υψηλά. Οι φόροι φτάνουν 25 δις, οι άδικοι, οι έμεσοι φόροι. Δεν είναι να πάνε εκεί, είναι να πάνε πακέτα στους μεγάλους επιχειρηματικούς. Μια κουβέντα για αυτό, για να προχωρήσουμε. Η υποκρισία της συγγνώμης της συγκεκριμένης δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος που βεβαίως πρέπει να διεκδικηθούν και τον διεκδικεί ο ελληνικός λαός ίσως. Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και να πάρθουν όλες οι ενέργειες που πρέπει να κάνει και το κράτος για να πιεστεί τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, αφορούν και μια υποκρισία που λέει ότι η Γερμανία, όχι μόνο ως έθνος, ο λαός κτλ., το κράτος και διαχρονικά, που πρωτοστατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ιστορικά η υποκρίση φαίνεται ότι σήμερα σηκώνονται μνημεία των συνεργατών των SS και κατεδαφίζονται μνημεία των μαχητών του Κόκκινου Στρατού και του ρόλου που παίξανε του απελευθερωτικού. Όχι στην Ελλάδα. Όχι. Λέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά. Ποινικοποιείται η κομμουνιστική ιδεολογία και ταυτίζεται, η ανιστόρητη ταύτιση με την ιδεολογία του ναζισμού, φασισμού. Δηλαδή αυτό που τσάκισε τον ναζισμό, φασισμό, ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η επίσημη ιδεολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η υποκρισία είναι διπλή και τριπλή και δυστυχώ, όπω βλέπουμε και από τι κινήσει μέσα στη Γερμανία και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, δίνουν και αέρα και τροφή και νερό στο να ξαναδυναμώνουν τέτοιες φασιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ένα τελευταίο, επειδή αντιλαμβάνομαι και το